Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου μας. Όλοι οι αδελφοί, καθώς και όλοι όσοι ακούνε την εκπομπή, διότι τα μηνύματα του Ευαγγελίου είναι μηνύματα χαράς, αναπαύσεως της ψυχής και της καρδιάς του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι, σκεπτόμενοι ότι υπάρχει ο Θεός, ο οποίος θα κρίνει δίκαια κάθε άνθρωπο, κάθε θέληση και κάθε πράξη. Θα ήθελα πριν αρχίσουμε να διαβάσουμε ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι που έτυχε έτσι, τελείως τυχαία στο χέρι μου. Κάτω από το προστατευτικό χέρι του Θεού είναι δυνατόν ποτέ να είσαι λυπημένος, φοβισμένος και δυστυχής? Όχι. Ο Θεός δεν θα σου στείλει οδύνη ή δοκιμασία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία μπορείς να υπομείνεις. Πέρασε λοιπόν την ημέρα σου ήσυχα και με γαλήνη, όπως το μικρό παιδί. Όπως το μικρό παιδί όταν βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας του. Για ένα πράγμα να φροντίζεις, ποτέ να μην δυσαρεστείς το Θεό και θα δεις πόσο στοργικός είναι ο Θεός. Θα τα διευθύνει όλα όσα τον αφορούν. Όσα εσένα αφορούν. Τα υλικά σου συμφέροντα, τις συμπάθειες του κόσμου, τις φροντίδες σου, θα μείνεις έκπληκτος για την απροσδόκητη αυτή χαρά, για τον απροσδόκητο φωτισμό ο οποίος σου ήρθε, καθή στιγμή δεν ήξερες τι να κάνεις. Και για τη θαυμάσια γαλήνη η οποία θα πηγάζει από την εργασία και τους κόπους σου. Λοιπόν, είδατε τι ωραία, λίγα λόγια, πώς μας τοποθετεί εδώ πέρα, αυτό το μηνυματάκι, να έχουμε πάντοτε το θάρρος μας στο Θεό και να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά δυστυχώς εμείς εγκαταλείπουμε πρώτοι το Θεό, γι' αυτό παθαίνουμε όσα παθαίνουμε. Θα συνεχίσουμε όμως και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, στο Ευαγγέλιο μας, αφού πούμε και μια ιστορία για τα παιδιά του Δαβίδ, η οποία είναι πραγματικότης βέβαια και υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που λέγεται βασιλιάς Δαβίδ και αυτός έκανε τα σφάλματά του, αλλά με τη μεγάλη του μετάνοια, όπως θα δείτε αν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, κατάφερε να σωθεί, να τον συγχωρέσει ο Θεός. Τον εκαταδίωξε να τον εφωνεύσει ο Σαούλ, ο βασιλιάς, σε μια περίπτωση. Ενώ τον αγαπούσε, ξαφνικά εστράφηκε με μίσος εναντίον του. Επίσης, ο Δαβίλ έκανε ένα μεγάλο άθλο. Σκότωσε ένα τεράστιο γίγαντα, τον Γολιάθ. Και έδειξε το θάρρος, το ασύγκριτο θάρρος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος από τη βοήθεια του Θεού. Μακάρι λοιπόν, λέει, είναι η πραής. Ο Δαβίλ ήταν ένας πραής άνθρωπος, πραής βασιλεύς, αλλά συγχρόνως εστήριζε τις δυνάμεις του στις δυνάμεις του Θεού. Και έτσι γι' αυτό το λόγο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή του σε ό,τι έκανε. Αλλά περισσότερο θαυμάζεται, ίσως δεν το ξέρουν οι πολλοί, από την υπομονή και την καρτερία που έδειξε ο Δαβίδ στους μεγάλους πειρασμούς. Κάποτε λέει κάποιος Σεμεή τον έβριζε στα τείχη της πόλεως μπροστά σε όλο το στράτευμα και τον έλεγε αχρίο και του έλεγε χίλιες δυο κουβέντες, οι οποίες ήταν προσβλητικές όχι μόνο για βασιλιά, αλλά και για ένα κοινό άνθρωπο. Και ο Δαβίδ, όταν πήγαν να αντιδράσουν οι άνθρωποι του Δαβίδ, να σκοτώσουν τον Σεμεή, τους είπε: Αφήστε τον, λέει. Αφήστε τον, διότι αυτός τώρα, λέει, εκτελεί έργο Θεού. Με βρίζει για να ταπεινώνομαι. Και έτσι άφησαν τον Σεμεή να βρίζει τον Δαβίδ. Γι' αυτό θεωρήθηκε πραότατος άνθρωπος. Άνθρωπος του Θεού, μη εκδικητικός, άνθρωπος της ειρήνης. Πολλά λοιπόν έχουμε να μάθουμε. Αλλά τώρα θα μεταφερθούμε στο 13ο κεφάλαιο που είναι η σειρά των εκπομπών. Είναι ο Λουκάς, το 13ο κεφάλαιο, εκεί που ο Ιησούς βρίσκεται στην Περαία. Εκεί γίνεται ο εορτή των Αγγενείων στην Ιερουσαλήμ αργότερα. Και κάποιος τον ερώτησε εκεί, εάν είναι πολλοί ή λίγοι εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν. Αυτή η ερώτηση
γίνεται από περιέργεια, αλλά και εσωτερικό πόθο καμιά φορά να μάθει ο άνθρωπος τι να ξέρει αυτό το πράγμα, τι να υποθέσει. Αλλά ο Χριστός τι του απαντάει? Να αγωνιστείτε, να εισέλθετε από τη στενή πύλη, διότι θα ζητήσουν πολλοί να τη βρουν αυτή την πύλη, αλλά δεν θα μπορέσουν να τη βρουν. Με άλλα λόγια, η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού είναι φτιαγμένη για αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται και όχι για αυτούς οι οποίοι την περιεργάζονται μόνο, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι δείχνουν αυταπάρνηση, διότι είναι και περιορισμένος ο χρόνος της παρούσης ζωής, διότι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν προλαβαίνουν, γιατί μετανοούν και πολύ αργά στη ζωή τους και δεν έχουν και έργα, και λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι από τα νιάτα τους αγωνίζονται για να γίνουν ενάρετοι και να αρέσουν στο Θεό. Αλλά το λέει αυτό διότι μετά την είσοδο των αγωνιστών, λέει, στο στάδιο, όπως μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θα κλείσει η θύρα μετά και δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να εισέλθει μέσα για να αγωνιστεί εκ των υστέρων. Και έτσι λοιπόν θα του φωνάζουν πολλοί, λέει, «Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας», και εκείνος θα αποκριθεί ότι «Δεν σας ξέρω ποιοι είσαστε». Και αυτό θα γίνει κατά το θάνατο του κάθε ανθρώπου και κυρίως κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας στη μέλουσα κρίση. Διότι ναι μεν τώρα ο άνθρωπος μόλις πεθάνει πάει και προγεύεται, πού θα πάει, προγεύεται την κόλαση ή τον παράδεισο, αλλά τα λυκή έκβαση όμως, συγγνώμη, θα είναι κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Και πολλοί θα πάνε και θα πούνε, εμείς φάγαμε μαζί σου, ήπιαμε μαζί σου και διδάξαμε και στις πλατείες. Και μπορεί να ισχυριστούν και οι χριστιανοί, πολλοί χριστιανοί, ότι κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και παρόλα αυτά όμως, γνωρίζει ο Θεός αν είχαν κάποια ψυχική σύνδεση με το Θεό και άμα δεν ήταν αυτά επιφανειακά έργα, αλλά ήταν βαθιά έργα ταπεινώσεως και ενώσεως με το Θεό σε μια ουσιαστική βάση. Και τότε θα τους πει, λέει, φύγετε από εδώ, διότι δεν σας γνωρίζω. Έστω και αν κατάζεστε από τον Αβραάμ για τους Ισραηλίτες ή ονομάζεστε χριστιανοί για μας τους νεότερους. Σε εκείνο το λαμπρό δείπνα λοιπόν που ευχαριστούνται οι αγωνιστές, δεν θα μπουν οι άνθρωποι οι οποίοι τυπικά εκτελούν τα χριστιανικά τους καθήκοντα. Διότι εκεί λέει θα είναι ο τριγμός, θα τρίζουν δηλαδή και θα βρίθουν τα δόντια, τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων. Κατόπιν τους λέει κάτι και τους θίγεται η εθνική τους φιλοτιμία. Διότι λέει ότι όταν θα δούνε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ να κάθονται και όλους προφήτες στη Βασιλεία του Θεού, εκείνοι θα βρεθούν εκτός νυμφώνος, εκτός δείπνου. Το αποκορύφωμα της ταπεινώσεως, της εθνικής τους υπερηφάνειας, ήταν ότι ενώ βρίσκονταν μακριά από τους Πατριάρχες, ωστόσο θα βλέπουν να έρχονται από Ανατολή και Δύση, από Βορρά και Νότο, από όλα τα μέρη της γης, από όλες τις φυλές της γης, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, όλες οι φυλές της γης, θα έρχονται και θα παρακάθονται, λέει, στο δείπνο του Χριστού. Ας το προσέξουμε αυτό, γιατί μερικοί έχουν συνδέσει πάρα πολύ την Ελλάδα με τον χριστιανισμό σε τέτοιο βαθμό που νομίζει ότι κανείς, όποιος είναι Έλληνας Ορθόδοξος στην ταυτότητά του, θα μπει και στη Βασιλεία του Θεού. Ας το προσέξουμε αυτό. Δεν είναι ούτε η ταυτότητα που κάνει τον χριστιανό. Ασφαλώς και θέλουμε να γράφει ταυτότητά μας χριστιανός Ορθόδοξος. Έχουμε το δικαίωμα να το ζητάμε να αναγράφεται. Αυτό είναι έτερον, εκάτερον. Αλλά δεν είναι αυτό που μας σώζει ο τίτλος ή η βάπτιση απλώς, αλλά είναι ο αγώνας για τη σωτηρία. Και αυτό έχει μεγάλη, μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αν δεν πιστέψουν και οι Ιουδαίοι στον Χριστό και δεν αγωνιστούν, δεν θα τύχουν της Βασιλείας του Θεού. Διότι τότε οι Εβραίοι νόμιζαν, όταν άκουγαν τον Χριστό, τι νόμιζαν? Ότι επειδή είναι μόνο και μόνο απόγονοι του Αβραάμ, έχουν κερδίσει και την Βασιλεία του Θεού. Τόσο εύκολο το θεωρούσαν το πράγμα. Δεν είχαν δηλαδή τη γνώση ότι ο άνθρωπος έχει μια ατομική ψυχή για την οποία ευθύνεται κλπ. Νόμιζαν ότι είναι κληρονομικό δικαίωμα.
αλλά ας εξετάσουμε τώρα την περιέργεια για την οποία βέβαια υπάρχει η περιέργεια στο ερώτημα αυτό που είπανε ότι πολλοί ή λίγοι θα σωθούν. Και πήραν την απάντηση από τον Χριστό, μη σας ενδιαφέρει αυτό, να σας ενδιαφέρει όμως να αγωνίζεστε για να κερδίζετε. Ο αγώνας για τη ζωή και η αγωνία του ανθρώπου είναι μεγάλη. Και αυτό θα πρέπει να αναλύσουμε λίγο, να σταθούμε λίγο εδώ, να αναλύσουμε για λίγο τα γεγονότα αυτά, για το τι είναι η περιέργεια, παραδείγματος χάρη. Περιέργεια είναι το να εισέρχεται κανείς στα μυστικά του Θεού ή ακόμα και του διαβόλου, που πολλές φορές δεν μας ωφελούν αυτά τα μυστήρια, αλλά τις περισσότερες φορές μας βλάπτουν. Και συγκεκριμένα, μιλάμε για είσοδο στα απόκριφα μυστήρια του Θεού. Ας αφήσουμε τα απόκριφα του Σατανά, τα οποία είναι κολαστεία ούτως ή άλλως. Ρωτάνε πολλοί, πού ήταν ο Χριστός από τα 12 μέχρι τα 30 του χρόνια. Γιατί δεν εμφανίζεται μέσα στα Ευαγγέλια να κάνει κάτι. Άλλοι λένε, τι θα γίνουν με αυτούς που δεν πιστεύουν στον Χριστό, πόσοι θα κολλαστούν από τους άπιστους, δηλαδή όχι από τους άπιστους, από εκείνους οι οποίοι δεν βαφτίστηκαν. Και θα δώσει, λένε, την Βασιλεία του Ουρανού μόνο σε αυτούς οι οποίοι είναι βαπτισμένοι και τόσοι άλλοι άνθρωποι, όπως είναι οι Κινέζοι, ξέρω εγώ, οι Μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, ποιοι άλλοι εκτός χριστιανών δεν θα σωθούν. Αυτά τα ερωτήματα βλέπουμε ότι κατακλείζουν κυριολεκτικά την ανθρωπότητα και εύκολα δίνουν απαντήσεις σε εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει και δεν ξέρουν τα πράγματα καλά πώς έχουν. Και καταφέρουν και καταφεύγουν σε διάφορες διαστραμμένες εξηγήσεις. Λένε πως είναι παραμύθια τα περί Παραδείσου, τα περί Αδάμ και Εύας, ενώ τα βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι παραμύθια. Και επίμονα ζητούν να μάθουν πού ήταν ο Χριστός από 12 μέχρι 30 χρονών. Δεν το θέλουν για τη δική τους πνευματική καλλιέργεια, αλλά το θέλουν για να αμφισβητήσουν, να προσβάλλουν την ιστορική ζωή του Χριστού και προσβάλλοντας αυτή την ιστορική ζωή του Χριστού να προσβάλλουν και την αυθεντικότητα των Ευαγγελίων. Να πούνε ότι τα Ευαγγέλια είναι διαβλητά. Δεν λένε την αλήθεια. Όσοι δεν πίστεψαν λοιπόν στον Χριστό, με τα μανίας προσπαθούν να αμφισβητήσουν τον αγώνα και την προσπάθεια των πιστών. Θέλουν να αμφισβητήσουν και τη σωτηρία των λίγων, όπως λέει εδώ, λίγοι θα σωθούν. Και τότε θα ρωτήσουν αυτοί πάλι, τότε γιατί έκανε ο Θεός τον κόσμο, για να τον καταδικάσει, για να πάνε όλοι στην κόλαση και ελάχιστοι μόνο να πάνε στον παράδεισο, τι είδους νοοτροπία είναι αυτή. Και εκεί, επειδή πολλοί δεν μπορούν να τους απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες δεν είναι σωστές οι ερωτήσεις αυτές, γιατί δεν έχουν γνώση του πράγματος αληθινή. Και καταφεύγουν πολλές φορές αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι ή προηγούνται πριν σε αυτούς τα απόκριφα του Σατανά. Και καίγονται από περιέργεια να μάθουν, αφού δεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ και η Εύα, ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι. Ήρθανε λέει από τα άστρα. Καινούριο αυτό τώρα. Τι άλλο. Αυτή η οξία περιέργεια που έχουν οι άνθρωποι αυτοί είναι αρρωστημένη. Θέλουν να μπουν ακόμη και στα απόκριφα του Σατανά, διαβάζουν σολομονικές και αυτά τα βιβλία τα οποία είναι εγκληματικά για την ψυχή του ανθρώπου και δοκιμάζουν πράγματα τα οποία δεν συμφέρουν τον άνθρωπο να τα δοκιμάσει. Διότι τι λέει και η Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, τι λέει σε αυτήν την περίπτωση, λέει το εξής. Όλα τα πράγματα μπορώ να τα κάνω, στο χέρι μου είναι. Ό,τι μπορώ να φανταστώ. Ακόμη και να σκοτώσω ανθρώπους, ακόμη και να δολοφονήσω και να αυτοκτονήσω και χίλια δυο άλλα πράγματα να δοκιμάσω μέσα σε αυτή τη ζωή. Αλλά όλα τα πράγματα αυτά δεν με συμφέρουν. Έχουν τεράστιο κόστος αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αλόκοτα και υπερφύαλα και πολλές φορές μοιραία για τη ζωή του ανθρώπου. Όπως εκείνοι που δοκιμάζουν ναρκωτικά και έχουν μοιραίες εμπειρίες, οι οποίες θα εξελιχθούν γρήγορα σε θάνατο. Λοιπόν, έχω την ελευθερία, μου έδωσε ο Θεός την ελευθερία, ακόμα και να αρνηθώ τον ίδιο τον Χριστό.
και μου έδωσε την ελευθερία να σκοτώσω και να σκοτωθώ. Μου έδωσε την ελευθερία να κλέψω, να συκοφαντήσω, να μοιχεύσω, να πορνεύσω. Αλλά πρέπει ο νουνεχής και σωστός άνθρωπος, σοφός άνθρωπος, να σκεφτεί αν τον συμφέρουν όλα αυτά να τα κάνει. Ποια θα είναι η επομένη μέρα. Τι μέλη γενέστε με τα ταύτα. Και βλέπετε ότι ο άνθρωπος κάνει όλα αυτά, που καταλήγει, ή στη φυλακή καταλήγει, ή στο θάνατο. Συντομότερα από ότι ήταν το φυσιολογικό του να πεθάνει. Και βλέπεις και πεθαίνουν παιδιά, 25 χρονών και 30 χρονών στις φυλακές, και βλέπεις αυτοκτονίες νέων, και βλέπεις ναρκωτικά και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αν είχαν την σοφία τα μυαλά αυτά, δεν θα είχαν τολμήσει ποτέ να τα πράξουν δήθεν για να δρέψουν μια εμπειρία διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους και να πούνε «Να, κοίταξε, εγώ είμαι μέσα στη ζωή πάρα πολύ γενναίος, δοκίμασα τα πάντα» κλπ. Δεν συμφέρει λοιπόν να δοκιμάσουμε τα πάντα. Μπορούμε, αλλά δεν συμφέρει να το κάνουμε. Και τι φοβερή περιέργεια που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Θέλουμε να δούμε από την κλειδαρότρυπα τη ζωή του άλλου, θέλουμε να βάλουμε τα αυτιά μας στον τοίχο, θέλουμε να παρακολουθήσουμε κάποιους για να δούμε τι λένε και τι κάνουν, θέλουμε να μάθουμε τα μυστικά των ανθρώπων. Και όποιος αρχίζει και ψάχνει τα μυστικά των άλλων, και αυτός δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Διότι καθένας δεν θέλει να τον ψάχνουν. Κανένας δεν θέλει να του μαθαίνουν τα μυστικά του. Και τα παιδιά που ψάχνουν τις, και ποιος δεν το έχει κάνει, θα μου πεις, τις τσέπες του πατέρα τους για να βρουν κάτι, λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουν αυτή την κακή συνήθεια. Αυτή η νοσηρή περιέργεια που έχουμε για το τι κάνουν οι άλλοι θα μας οδηγήσει μοιραία σε μεγάλα λάθη. Είναι τρομερή λοιπόν η περιέργεια και μπορεί να πει κανείς ότι είναι νόσος, παθολογία. Αλλά προτείνει ο Χριστός φάρμακα για την περιέργεια. Ακριβώς αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου. Σε αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου μας δείχνει τον αγώνα τον οποίο πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε την αγωνία του τι θα συμβεί αργότερα. Όποιος αγωνίζεται δεν έχει περιθώρια αγωνίας. Και εκείνος που αγωνίζεται να εισέλθει στενή πύλη όπως ο αθλητής είναι προσιλωμένος στο στόχο του. Είδατε με τι προσήλωση οι αθλητές, ειδικά οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, πόσο αγώνα κάνουν και τι δεν παίρνουν και τι ενέργειες δεν κάνουν, τόσο ώστε τι, να έχουν πετύχει αυτό το ρεκόρ το οποίο έχει θέσει, το ρεκόρ αυτό το οποίο τίθεται στους αγώνες, να το σπάσει ο ένας το ρεκόρ του άλλου. Εμείς λοιπόν που έχουμε την περιέργεια να μάθουμε που ήταν ο Χριστός από 12 έως 30 ετών, τι θα ωφεληθούμε αν το μάθουμε. Αν μάθουμε ότι ήταν στην Αίγυπτο ή στις Ινδίες, που είναι ψέμα βέβαια, αλλά έστω, αν δεν πιστέψεις τα θαύματά του, αν δεν πιστέψεις, αν δεν αγωνιστείς να εφαρμόσεις τις εντολές του, τα προστάγματά του. Ενώ αντίθετα, αν και αγνοείς ακόμα αυτό το γεγονός, αν και ακόμα το αγνοείς, δεν χάνεις τίποτα. Διότι αν αγωνιστείς, θα έχεις πολύ μεγάλη ωφέλεια, εσύ που έχεις την περιέργεια να μάθεις πόσοι θα σωθούν ή πόσοι θα κολλαστούν. Αλλά και αν ξέραμε το ποσοστό αυτό, τι θα είχαμε να ωφεληθούμε. Πάλι δεν θα έπρεπε να μάθουμε τον τρόπο να αγωνιστούμε για να μην πέσουμε κι εμείς στην αιωνιότητα της κολάσεως. Τι θα πει κόλαση, μακριά από το Θεό θα πει, μακριά από τον Χριστό. Η απομάκρυνση από το Θεό, αυτή είναι η κόλαση. Διότι κοντά στο Θεό είναι όλα τα καλά, μακριά από το Θεό είναι όλα τα κακά. Λοιπόν, ο αγώνας είναι το ζητούμενο. Δεν είναι τόσο αυτό το οποίο η περιέργεια μας υποβάλλει. Και στο κάτω-κάτω, γιατί δεν επιτρέπουμε στον Χριστό ή στο Θεό να έχει ορισμένα μυστικά δικά του και να μην τα αποκαλύπτει σε εμάς τους ανθρώπους.
Δεν μπορεί και ο Θεός να κρατήσει δικά του μυστικά? Μήπως εμείς δεν κρατάμε μυστικά τα παιδιά μας? Μήπως οι φίλοι δεν κρατάνε μερικά μυστικά για τον εαυτό τους και δεν τα αποκαλύπτουν ποτέ στους άλλους φίλους? Σπανίως θα δεις άνθρωπο ο οποίος δεν είναι τόσο διαφανής, ώστε να θέλει να δημοσιεύσει ακόμα και τα ενδότερα μυστικά του. Και θα έλεγα το αντίθετο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην ζει με κάποια κρυφά μυστικά. Και να σας πω, δεν είναι αμαρτία το να κρατάει κανείς ένα μυστικό, διότι τι θα ωφελήσει τον άλλο να ξέρει, ας πούμε έτσι ένα παράδειγμα, ότι ο πραγματικός πατέρας του τάδε δεν είναι αυτός, είναι ένας άλλος. Και ας πούμε ότι είναι έτσι. Τι θα ωφελήσει σε αυτό? Ενώ εκείνος όμως το κρατάει μυστικό αυτό, έχει το λόγο του, δεν θέλει να μαθευτεί αυτό για διαφόρους και επικύρους λόγους και έχει το δικαίωμα να κρατήσει τα δικά του μυστικά. Η δική μας περιέργεια, εκτός από τη μεταφυσική περιέργεια που είπανε στον Χριστό, είναι και η περιέργεια των αυτιών και των ματιών. Πόσες ώρες δεν καθόμαστε μπροστά σε τηλεοράσεις ή οπουδήποτε άλλο σε θεατρικά και κινηματογραφικά έργα, με μεγάλη περιέργεια να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, ποιος θα σκοτώσει ποιον κλπ. Αστυνομικά έργα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η αγωνία που δοκιμάζει ο άνθρωπος, αυτή η αγωνία είναι κάτι κακό για τον ίδιο τον άνθρωπο. Υποφέρει ο ίδιος ο άνθρωπος σε την περιέργειά του. Και αν αυτή η περιέργεια πάνε εκεί, λέει, στη Βασιλεία του Θεού, στην κρίση του Θεού, τότε θα τους πει ο Χριστός, εγώ εσάς δεν σας γνωρίζω, δεν είστε δικοί μου άνθρωποι, δεν έχετε κάτι που να είναι γνώριμο, ούτε αγώνα έχετε, ούτε αρετές έχετε, ούτε μετάνοια έχετε, ούτε τίποτα δεν έχετε. Λοιπόν, και αυτοί θα νομίζουν ότι ανήκουν εκεί και εκείνος θα τους πει, δεν σας ξέρω. Θα τους πει, μακριά από μένα όλοι οι εργάτες της αδικίας. Και ποια αγωνία θα είναι τότε του αυτιού αυτού να ακούσει τη φωνή του Θεού να του λέτε τέτοιο πράγμα. Και πόσο ζήλια δεν θα νιώσουν εκείνοι που βλέπουν κοντά στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, στο μεγάλο δείπνο αυτό των σεσωσμένων, να μπουν άλλοι άνθρωποι από άλλες φυλές. Και πόση ζήλια θα δώσουν τότε οι Ιουδαίοι όταν δουν ότι οι πατριάρχες τους συναγελάζονται και αγκαλιάζουν και μιλάνε και χαίρονται με ξένους ανθρώπους, όχι Εβραίους. Βέβαια, όπως ο Παύλος λέει, ότι και οι Εβραίοι θα σωθούν. Κάποιο λίμα λέει. Πολλοί θεολόγοι λένε σε αυτή την περίπτωση ότι θα σωθεί ένα κομμάτι του Ισραήλ στα τελευταία, όταν θα έχει διαψευστεί από τον Αντίχριστο, όταν θα έχουν οι προσδοκίες τους καταρρεύσει από έναν άνθρωπο τον οποίο πίστεψαν σαν Μεσσία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι με ζήλο κάθισαν κοντά του και νόμισαν ότι αυτός είναι ο πραγματικός Μεσσίας, θα γυρίσουν και θα γίνουν χριστιανοί. Ένα λίμα, ένα δηλαδή υπόλοιπο. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος και το λένε και άλλοι προφήτες, γιατί όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης συμφωνούν σε ορισμένα σημεία μεταξύ τους και απόλυτα με την Καινή Διαθήκη. Ειδικά για την έλευση του Σωτήρα Χριστού, εκεί όλοι μαζί προσθέτουν ένα κομμάτι σε αυτό το puzzle, σε αυτό το ψηφιδωτό, το ιστορικό ψηφιδωτό που λέγεται Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Είναι σαν τους ζωγράφους που καθένας πάει και βάζει μια ψηφίδα πάνω σε αυτό το πρόσωπο και έτσι στο τέλος ολοκληρώνεται από την Παλαιά, αρχίζει το πρόσωπο του Χριστού και ολοκληρώνεται στην Καινή Διαθήκη. Φανταστείτε το σαν ένα ζωγραφικό ή μάλλον σαν ένα ψήφιο, πώς θα το πούμε αυτό, τα ψηφιδωτό έργο, έργο ψηφιδωτών, που ο κάθε ένας πάει και βάζει με τη σειρά του και όποτε υπάρχει ιστορική ανάγκη ένα πετραδάκι. Αυτό ακριβώς κάνει όλη η Παλαιά Διαθήκη, όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και αγραφούν και βάζουν ένα πετραδάκι στο πρόσωπο του Χριστού. Και όταν έρχεται στην Καινή Διαθήκη, συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται το πρόσωπο του Χριστού υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Με τη σοφία την οποία αποκαλύπτει ο Χριστός στην τότε ανθρωπότητα
και η οποία έχει γίνει κτήμα βέβαια της ανθρωπότητος και έχει αποσοβήσει τα χειρότερα κακά για την ανθρωπότητα, αυτή η σοφία, η οποία ανάγλυφα παρουσιάζεται στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, του Σωτήρου Σιμών. Γι' αυτό ανάγκη μεγάλη υπάρχει, αγαπητοί αδελφοί, όπως έχουμε πει και θα το λέμε σε κάθε εκπομπή, να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Δεν είναι μεγάλη η Καινή Διαθήκη. Είναι ένα βιβλίο περίπου 500 σελίδων. Και εκεί μέσα κρύβεται τόσος πλούτος, τόσος ασύλληπτος πλούτος, όσος πλούτος χρυσού μπορεί να υπάρχει μέσα στους ωκεανούς ή μέσα στα βουνά της γης. Φαίνεται το χρυσάφι σε κάποιο βουνό, έχετε δει χρυσάφι, δεν φαίνεται. Και όμως ξαφνικά λένε εδώ είναι ορυχείο χρυσού και βγάζουν τόνους χρυσάφι από εκείνα τα πετρώματα. Γιατί είναι ψήγματα, μικρά σημαδάκια μέσα στο βράχο αυτό είναι χρυσά. Υπάρχει χρυσάφι εκεί, σαν την κόκκο της θαλάσσης. Αλλά βρίσκουν τρόπο να το διυλίζουν αυτό με κάποιους τρόπους χημικούς και μηχανικούς και το βγάζουν έξω και γίνεται αυτό ένα πρόσοδο για το κράτος που έχει τέτοια χρυσοφόρα κοιτάσματα ή κοιτάσματα χρυσού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και η Καινή Διαθήκη. Έχει κρυμμένο μέσα της όλο το πνεύμα του Θεού. Έχει το πνεύμα του Θεού μέσα της. Αυτά βέβαια που ήθελε να αποκαλύψει ο Θεός στον κόσμο. Γιατί όπως είπαμε, είδατε και προηγουμένως ότι υπάρχουν και μερικά μυστικά του Θεού που όχι πως θέλει ο Θεός να τα κρατήσει για να μην μας τα δώσει, αλλά δεν μπορεί να τα βαστίξει ο άνθρωπος. Όπως δεν μπορεί να βαστίξει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, την ημερομηνία του θανάτου του. Γιατί όλοι έχουμε μια ημερομηνία. Είμαστε σαν τα τρόφιμα που γράφουν πάνω μέχρι τέτοια ημερομηνία. Αλλά αυτή την ημερομηνία ο Θεός την έχει σβήσει από πάνω από τον άνθρωπο και την έχει μυστική. Θα τη μάθουμε αργότερα. Ο καθένας με τη σειρά του θα τη μάθει όταν τελειώσει αυτή η υγιεινή ζωή του και αρχίσει η συνέχεια της αιωνιότητος που θα είναι ή καλή ή κακή έκβαση. Τα λέμε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, διότι υπάρχει κίνδυνο στη ζωή του ανθρώπου, μεγάλος, να διαφορήσει ο άνθρωπος για την ψυχή του, να μην ακούσει τα καμπανάκια αυτά που σημαίνουν άλλοι συνάνθρωποι του, αλλά και η ίδια η συνείδησή του μέσα, να χαλαρώσει η φωνή της συνείδησεώς του, να μην υπάρξουν και άνθρωποι να τον ταρακουνήσουν και να πέσει σε ένα λίθαργο άνθρωπος, διότι ο μη πνευματικός άνθρωπος κοιμάται. Όπως βλέπουμε έναν που έχει πέσει και κοιμάται. Ένας άλλος ύπνος είναι ο ύπνος της αθεΐας. Σε αυτόν τον ύπνο ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τα πνευματικά πράγματα. Και μόλις πας λίγο να το διαβάσεις κάτι, ή χασμουριέται, ή θυμάται κάτι, ή φεύγει, ή οτιδήποτε κάνει για να μην εισέλθει μέσα στην ακοή του, αυτό που λέγεται εντολή, θέλημα του Θεού, λόγος του Θεού, σοφία του Θεού, αποθησαυρισμένη μέσα στο Λόγο του Θεού που είναι η Παλαιά, η Καινή Διαθήκη και σαν τρίτο η Ιερά Παράδοσης. Και έχουμε πει και άλλες φορές, αγαπητοί φίλοι, θα το επαναλάβουμε, ότι έχουμε υποχρέωση, εάν ξέρουμε κάτι στα πνευματικά θέματα, να το δίνουμε, να το προσφέρουμε με καλό τρόπο, με αγάπη, με τάξη, με επιμέλεια, όχι κάνοντας τους σπουδαίους επειδή το ξέρουμε, δεν είναι λόγος επιδείξεως η γνώση του Ευαγγελίου, αλλά ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των αδελφών, μεταξύ των ανθρώπων, διότι όλοι είμαστε από ένα αίμα. Όλοι είμαστε αδελφοί. Όλοι απαξάπαντες. Διότι ξεκινήσαμε από την ίδια οικογένεια. Η μεγάλη αυτή αλήθεια που αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη και η δεύτερη μεγάλη αλήθεια ότι ό,τι και αν κάνουμε, όπου και βρισκόμαστε, βρισκόμαστε μέσα στο Θεό. Εντός του Θεού ζούμε και υπάρχουμε. Διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και η αλήθεια της Τριαδικότητος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, είναι αυτά τα πράγματα τα οποία αποκάλυψε και ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα,
όταν μίλησε για τον Χριστό και την Ανάστασή Του και είπε για τον άγνωστο Θεό ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια δίψα μέσα μας να βρούμε το Θεό. Τον αληθινό Θεό, όχι ένα ψεύτικο Θεό, ο οποίος μας περιγελά και πίσω από αυτόν κρύβεται η νοοτροπία του δαίμονα, ο οποίος εξευτελίζει κυριολεκτικά τον άνθρωπο και πολλές φορές τον στέλνει στην αυτοκτονία και στο θάνατο, όπως έχουμε δει στα δελτία των ειδήσεων με τις σέκτες και τις αιρέσεις αυτές που πάνε με διαστημόπλια, λέει, να συναντήσουν κλπ. Υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες οι οποίοι είναι ολέθροι για την ανθρωπότητα. Και διάβασα προχτές ένα άρθρο από το περιοδικό Διάλογος, το οποίο συστήνω σε όλους τους αγαπητούς φίλους να το διαβάζουν, να το βρουν, ότι η μόνη χώρα στην Ευρώπη ή από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχει λάβει μέτρα, σοβαρά μέτρα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων, είναι η Ελλάδα. Μην πω τη λέξη πάτε σκύλοι και αλέστε, αλλά κάπου εκεί περίπου βρισκόμαστε, αφού ο καθένας δηλώνει ότι θέλει να κάνει ένα σύλλογο και παίρνει άδεια και κάνει μια θρησκεία, δικιά του θρησκεία, την οποία έχει κατεβάσει αυτός από το μυαλό του. Ευτυχώς υπάρχει η Εκκλησία, η οποία μας πληροφορεί, και ο μακαριστός και αείμνηστος πατέρας Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο οποίος έχει πληθώρα βιβλίων βγάλει σχετικά με τις αιρέσεις στην Ελλάδα και έχει βρει 400 διαφορετικές αιρέσεις με καταστατικά, παρακαλώ, οι οποίες δρούν εδώ. Και μόνο μία, το ΚΕΦΕ, ξεκληρίστηκε επειδή ασχολήθηκε ο εισαγγελέας με την υπόθεση αυτή, ενώ θα πρέπει και οι άλλες να μην μείνουν στην Ελλάδα με το πρόσχημα της αναξιθρησκείας. Άλλο αναξιθρησκεία, άλλο προσιλητισμός και σέκτες και σατανικές λατρείες. Διότι σε λίγο θα μας φέρουν και σατανισμό, εκκλησία του σατανά. Στην Αμερική υπάρχει αυτό. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, υπάρχει η εκκλησία του σατανά. Φανταστείτε, αγαπητοί φίλοι, φανταστείτε το αυτό, να λατρεύουν με την άδεια του κράτους τον σατανά. Εκεί φτάσαμε. Και δεν μπορεί στην Αμερική το κράτος να κάνει κάτι εάν δεν γίνει κάποια ποινική πράξη, λέει. Αν δεν σκοτωθεί κάποιος, αν δεν βιάσουν κάποια γυναίκα, αν δεν... κάτι τέτοιο να γίνει δηλαδή, για να πιάσουν όχι την οργάνωση, διότι την ξέρουν, αλλά τα πρόσωπα που είναι ένοχοι, ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Τι να πει κανείς, αν ο άνθρωπος δεν κυβερνιέται από τη λογική του Θεού, εάν δεν έχει φωτισμένο το μυαλό του από το Θεό, μπορεί να πέσει σε τέτοια ατοπήματα, να επιτρέπει στη χώρα του να υπάρχουν έκτροπα τέτοια φοβερά, τα οποία καλό δεν φέρουν ποτέ, αλλά είναι σίγουρο ότι θα φέρουν πάρα πολύ κακό. Ένας φίλος, λέει, ζήτησε από τον άλλον να συγκεντρωθεί να γράψει ένα γράμμα. Ο άλλος έκανε ότι έφυγε, αλλά γύρισε κρυφά και στάθηκε από πίσω του για να δει ο άλλος τι γράφει. Είχε έρθει πάρα πολύ σιγά. Απέναντι του όμως ήταν ένας καθρέφτης, τον οποίο δεν είχε προσέξει ο φίλος, ο οποίος κοίταγε από πάνω να δει τι γράφει, και ο άλλος συνέχισε να γράφει την επιστολή του. Όπως λοιπόν, σε μια στιγμή λέει, δεν μπορώ να σου γράψω περισσότερα, αγαπητέ μου, του λέει, διότι από πίσω μου βρίσκεται ένας περίεργος φίλος, ο οποίος μόλις το διάβασε, ντροπιάστηκε και έφυγε. Δεν σου γράφω περισσότερα, θα ήθελα να σου γράψω κι άλλα, αλλά πίσω μου ακριβώς κοιτάει το γράμμα που γράφω, λέει, ένας φίλος μου πολύ περίεργος. Και από την περιέργειά του αυτή, λέει, δεν μπορώ να σου πω αυτά που αυτή τη στιγμή θέλω. Και εκείνος έφυγε ντροπιασμένο, ζήτησε συγγνώμη και έφυγε, διότι ανακαλύφθηκε αυτή η αρρώστια που λέγεται περιέργεια. Στο κεφάλαιο 13, στο στίχο 31, λέει ότι ο Ιησούς βρίσκεται στην Περαία που είναι δικαιοδοσία του Ηρώδη του Αντίπα. Όχι του παλιού Ηρώδη του Φωνέα των Βρεφών, αλλά
έναν από τους γιους του αυτού του μεγάλου Ηρώδη. Και εκεί τον πλησίασε κάποιος από τους Ιουδαίους και του είπε ότι φύγει από εδώ, διότι ο Ηρώδης ψάχνει να σε βρει για να σε φωνεύσει. Αυτός ο Ηρώδης είχε κάνει άλλο τόπιμα, είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Βαπτιστή. Φοβερό και αυτό το έγκλημά του. Ήταν Φαρισαίος αυτός που του το είπε. Και ο Φαρισαίος αυτός του το είπε, όπως λένε οι σχολιαστές, όχι επειδή, το λέει ο Χρυσόστομος, όχι επειδή ενδιαφερόταν για τη ζωή του Χριστού, αλλά ήθελε να τον διώξει από εκείνο το μέρος, γιατί ενοχλεί το από τη διδασκαλία του Χριστού. Θέλαν δηλαδή να τον απομονώσουν από τον Ηρώδη, για να τον καταδικάσουν σε θάνατο οι ίδιοι οι Φαρισαίοι, και ο Ιησούς, γνωρίζοντας τα πάντα ως παντογνώστης Θεός, τους απαντάει και του λέει, πηγαίνετε και πείτε σε αυτή την Αλεπού, τον Ηρώδη, που μοιάζει με Αλεπού, καθώς είναι δειλός και πονηρός όπως η Αλεπού και κακός, έχει όλες τις ιδιότητες μιας Αλεπούς, ότι ιδού βγάζω δαιμόνια και κάνω θεραπείες σήμερα και αύριο και μετά από λίγο τελειώνω την εργασία μου. Η απειλή του αυτή δεν με ταράσει, διότι εγώ θα μείνω εδώ και θα τα θαυματουργώ όσο να χρειαστεί, όσο χρειάζεται. Το σχέδιο του Θεού τώρα αυτό. Με το αύριο και την τρίτη ημέρα που λέει ο Χριστός, την τρίτη ημέρα λέει θα θυσιαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Διότι με τις ημέρες αυτές που έκατσε εκεί τέλειωνε μια αποστολή στην Περαία. Όμως ήξερε ακριβώς και το χρόνο του πότε θα τελειώσει η μεγάλη του αποστολή. Διότι ήξερε τον καιρό τη συλλήψεως, των παθών και τη σταυρώσεώς του. Και αυτό ήταν φοβερό, γιατί όπως είπαμε, αν ο άνθρωπος ξέρει την ημέρα του πάθους του, όχι μόνο την ημέρα του θανάτου, αλλά και την ημέρα των βασανιστήριων του, είναι φοβερό. Και όμως ο Χριστός επομίστηκε και αυτό το φοβερό πράγμα. Το να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει επάνω του, τι θα κάνουν οι άνθρωποι, οι άνομοι, τι θα κάνει ο Σατανάς, πώς θα ξεσπάσει το μίσος του Σατανά επάνω στον Χριστό. Αλλά όμως από την άλλη μεριά του απαντάει ότι εγώ ορίζω το χρόνο του θανάτου μου. Δεν πρόκειται ο Ηρώδης να με αποσπάσει από τη ζωή εφόσον δεν έχει τελειώσει το έργο μου. Θα τελειώσει πρώτα το έργο μου και μετά θα επιτρέψω να γίνουν όλα αυτά. Από αυτό δεν φαίνεται η θεότητα του Χριστού. Χρειάζεται πολλά να καταλάβουν εκείνοι οι οποίοι δεν παραδέχονται τη θεότητα του Χριστού, ότι τα λόγια αυτά που λέει ο Χριστός είναι λόγια μεγάλης δυνάμεως και μεγάλης αξίας. Να λες έναν ηγεμόνα τώρα, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα προτού έρθει η ώρα η καθορισμένη από το Θεό για να πεθάνω. Αν δεν έρθει η ώρα μου, δεν μπορείς να σηκώσεις το χέρι σου εναντίον μου. Βέβαια, το πληροφορήθηκε αυτό ο Ηρώδης και ίσως φοβήθηκε. Γιατί σου λέει, για να λέει τέτοια λόγια, δεν είναι συνηθισμένα πράγματα αυτά. Όταν ο Ηρώδης έλεγε σε κάποιον πολίτη εκεί της χώρας, φύγε διότι πρόκειται να δεν σε θέλω στην επικράτειά μου, δεν του έλεγε αυτός εγώ θα κάτσω όσο πρέπει να κάτσω και να διδάξω κλπ. Αλλά σηκώνονταν και έφευγε για να γλιτώσει τη ζωή του. Μετά βλέπετε ο Χριστός δεν κάνει αυτό, γιατί ο Χριστός ξέρει το χρονοδιάγραμμα, ξέρει τα πάντα. Ξέρει τις κινήσεις, ξέρει τις σκέψεις των ανθρώπων, αποκαλύπτει τις σκέψεις στους Φαρισαίους. Και παρόλη την αποκάλυψη των σκέψεών τους Φαρισαίους, αυτοί, αντί και αυτό το πράγμα να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να συλλαμβάνει τη σκέψη του άλλου, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί. Αλλά πάντοτε μπορεί ένας να ξέρει τι σκέπτεται ο άλλος. Ο Χριστός ήξερε. Και σε άλλη μεριά του Ευαγγελίου λέει, δεν ζητούσε πληροφορίες για κανέναν άνθρωπο, διότι ήξερε ακριβώς τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και τους είπε, δεν θα πιστέψετε εσείς, διότι ξέρω τι άνθρωποι είσαστε και δεν πρόκειται εσείς να πιστέψετε. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και τον Ιούδα, ο μυστήριο μέγα του Θεού αυτό, προσπαθούσε να τον συνετίσει μέχρι την τελευταία στιγμή να μην κάνει αυτό το πράγμα. Το οποίο
δεν ήταν για το δικό του όφελος καλό, διότι ο Χριστός ούτως ή άλλως θα επρόκειτο να θυσιαστεί. Αλλά αλίμονο στον άνθρωπο από τον οποίο παραδόθηκε, προδόθηκε, τα αισθήματα αυτά τα, του μίσους που έδειξε αυτός ο άνθρωπος ήταν φοβερά. Είναι φοβερό να μισεί κανείς το Θεό έτσι. Το ίδιο φοβερό είναι να αδιαφορεί κανείς για το Θεό. Το ίδιο φοβερό είναι να διώχνει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να του μιλήσουν για το Θεό. Και είπε ο Χριστός σε μια περίπτωση ότι πηγαίνετε και μιλήστε στον κόσμο για μένα, ναι, και κηρύχτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, ότι πλησίασε η Βασιλεία μου, είναι κοντά. Και προσέχτε, λέει, αν δεν σας δεχτούν, τεινάξτε και τα παπούτσια σας, τη σκόνη που πήρατε από αυτό το μέρος. Και η τιμωρία τους ήταν μεγαλύτερη από τα Σόδομα και στα Γόμορα. Εκεί έπεσε θιάφη και τους έκαψε από τον ουρανό. Η τιμωρία των ανθρώπων που δεν θα δεχτούν τη διδασκαλία του Χριστού θα είναι χειρότερη από την τιμωρία των Σοδομητών. Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Και σε ατομικό επίπεδο, όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να μάθει για τον Χριστό, ή ακόμα όχι μόνο δεν θέλει να μάθει, αλλά τι κάνει. Τον συκοφαντεί κιόλας. Γιατί υπάρχουν πολλοί σύγχρονοι συκοφάντες και στα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν συκοφάντες του Χριστού. Φοβερό. Ναι, αυτοί δεν τον θέλουν, αλλά θέλουν να κάνουν και τους άλλους να τον αρνηθούν. Δεν είναι φοβερό αυτό? Και πριν τελειώσουμε, να αναφέρουμε δύο λόγια για το ότι ο Χριστός παρακάλεσε τους ανθρώπους. Είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, προσπάθησα να σας μαζέψω, λέει, όπως η κλώσσα κάτω από τα φτερά μου και ήθελα να σας σώσω, αλλά εσείς δεν θελήσατε, λέει. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, είναι ο θρήνος αυτός προς την Ιερουσαλήμ του Χριστού που κλαίει κιόλας. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος έρημος, για να μπουν οι Ρωμαίοι και να σας διαλύσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει προστασία πια δίχως τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν μια ομπρέλα προστασίας για την Ιερουσαλήμ και για όλο το Ισραήλ. Δεν θα γινόταν αυτό το κακό αν πιστεύαμε στον Χριστό οπωσδήποτε. Όταν έρθει το τέλος του κόσμου, θα πείτε όλοι σας, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τώρα όμως, που δεν το είπατε, θα μετανιώσετε φρικτά που δεν το είπατε αυτό το πράγμα. Και εδώ βλέπουμε και την πονηρία και την κακουργία. Γιατί ο Ιησούς βρίσκεται μπροστά στην πονηρία μιας αλεπούς, του Ηρώδη. Και ο Ηρώδης ήταν προφητοκτόνος. Σκότωσε το μεγαλύτερο των προφητών, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Για αυτή την αλεπού λοιπόν αγανακτή και για τις τίγρεις και τα λιοντάρια που τρώνε σάρκες στην Ιερουσαλήμ, μακροθυμεί και συνεχίζει να μιλάει και να διδάσκει. Αλλά αυτά έχουν προεκτάσει και σε εμάς να τα ακούμε, διότι και εμείς έχουμε κρυφή πονηρία, αγαπητοί φίλοι, και πρέπει να την πολεμήσουμε, την πονηρία της αλεπούς αυτή που είχε και ο Ηρώδης. Διότι αυτός είχε κληρονομική την πονηρία, όπως φαίνεται, από τον πατέρα του, γιατί όλη αυτή η γενιά των Ηρωδών ήτανε αλεπούδες, πατρογονικές. Σε ηλικία 17 ετών, λέει αυτός ο νέος ο Ηρώδης, έγινε τετράρχης Γαλιλαίας και Περαίας και είχε γίνει και κατάσκοπος των αδελφών του για να πάρει την εξουσία. Και όταν είχε τα γενέθλιά του, μετά εκείνο τον χορό της Σαλόμης, της κόρης της Ηρωδιάδος, από τον αδερφό του Αριστόβουλο, εφώνευσε τον Ιωάννη, επειδή δήθεν είχε εκτεθεί, λέει, με τον όρκο του μπροστά σε μεθυσμένους αυλικούς και σε όλο το σκυλολόγιο εκεί πέρα που είχε μαζέψει, και χάρη αυτού του πράγματος γίνεται προφητοκτόνος. Βλέπετε πώς ενεργούν οι άνθρωποι της εξουσίας.
Η πρώτη λοιπόν πονηρία αυτή ήταν πολιτική. Η δεύτερη πονηρία όταν φώνευσε τον πρόδρομο ήταν σαρκική, διότι δεν είχε πολιτικό αντίκτυπο αυτό, αλλά επειδή έλεγχε μόνο τον παράνομο γάμο του. Αντί να πιστέψει λοιπόν ελεγχόμενος από τη συνείδησή του και αντί κατόπιν όταν είδε τον Χριστό να πει καλά, το πρώτο λάθος το έκανα. Έναν άνθρωπο του Θεού τον έστειλα στο θάνατο, του κόψε το κεφάλι. Θα πάρω και δεύτερο άνθρωπο τώρα στο λαιμό μου, τον Χριστό. Κι όμως αυτά δεν τα σκέφτονται οι άνθρωποι της εξουσίας, γιατί με αυτή την δύναμη που έχουν, την προσωρινή δύναμη, και έχουν και το κεφάλι του στη λαιμητό μου, γιατί τους επιβουλεύονται τα αδέρφια τους, τα ξαδέρφια τους, και να τους σκοτώσουν. Και πολλοί άρχοντες πέθαναν από μαχαίρι ή από δηλητήριο. Αλλά παρόλα αυτά, για να ικανοποιήσει την κακία του, αυτή την εσωτερική πονηρία και κακία της αλεπούς, θα δούμε ότι για να ξεφορτωθεί τις ευθύνες του, έστειλε τον... Ο Άννας, νομίζω, ναι, ο Άννας έστειλε τον Χριστό στον Ηρώδη και ο Ηρώδης ζήτησε να δει τον Χριστό για να κάνει θαύματα, λέει, μπροστά του, να τον δει, να τον εγκρίνει και αυτός. Σιγά τώρα, μήπως ο Ηρώδης θα ήταν αυτός ο οποίος θα ήταν ο κριτής, αν ο Χριστός ήταν Μεσσίας ή δεν ήταν. Αλλά λέει ότι για να τον περιπέξει, τον έντυσε με κόκκινο ένδυμα και χλαμίδα και του έδωσε και ένα ραβδί και τον έστειλε πίσω, λέει, στο φίλο του τον Άννα. Λοιπόν, βλέπετε πόσο πάλι ανθρωπίστηκα, φάρθηκαν στον Χριστό οι άρχοντες αυτού του κόσμου. Και συνεχίζουν δυστυχώς οι άρχοντες και πολλοί από αυτούς να φέρονται έτσι στον Ιησού Χριστό, στον Κύριο και Θεό μας, από τον οποίο ελπίζουμε τη σωτηρία μας. Αλλά και εδώ, να δούμε και τον εαυτό μας και να μην βλέπουμε μόνο τα πρόσωπα της Αγίας Γραφής μέσα τον Ηρώδη, παραδείγματος χάρη, να δούμε και εμείς τις δικές μας πονηρίες και όλα αυτά, διότι μας τα παραθέτει εκεί η Καινή Διαθήκη για να μας ξυπνήσει το μυαλό, να καταλάβουμε ότι και εμείς δεν είμαστε τόσο καθαροί όσο νομίζουμε. Έτσι, έχουμε και δυσιδαιμονίες και πονηρίες και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία πρέπει να τα καθαρίσουμε για να πάμε καθαροί στην Ουράνια Βασιλεία, την οποία εύχομαι σε όλους και εμάς. Μέχρι τότε, ας έχουμε μετάνοια μέσα μας, στην ψυχή μας, και ας είμαστε, να είμαστε κι εμείς έτοιμοι για πάνω ενδεχόμενο. Ιδίως οι μεγάλες ηλικίες, οι ευθύνητοι θάνατοι που συμβαίνουν στους ανθρώπους, ξαφνικά 60-70 χρονών, μέσα στο τρόλε ή στο αυτοκίνητό του ή στο δρόμο, πέφτει ο άλλος και πεθαίνει. Αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι, με τα ατυχήματα, και οι μικρότεροι άνθρωποι είναι και αυτοί ευάλωτοι από τα ατυχήματα, όχι από την οργανική τους κατάσταση, αλλά από το δρόμο, ο οποίος είναι μια καρμανιόλα και κυροφυλακτή σαν το χάρο εκεί πέρα, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν να τα έχουμε υπόψη μας, να έχουμε το θάρρος μας όμως στο Θεό, διότι ο Θεός ενίκησε τον κόσμο. Έτσι θα νικήσουμε και εμείς τον κόσμο, όταν προσκοληθούμε στο άρμα του Χριστού, ακούμε τον Χριστό και εφαρμόζουμε, κατά δύναμη βέβαια, και εμείς τις εντολές του Χριστού. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, να είστε καλά, τελείωσε ο χρόνος, θα είμαστε πάλι μαζί αν θέλει ο Θεός. Χαίρετε, Κυρίω.